Και στην Ελλάδα το συζητάμε πάρα πολύ για το bullying και το ρατσισμό στα κιλά. Mm-hmm. Μπορεί να αναρωτιόμαστε, όταν εκείνη έκανε επιτυχία που είχε παραπανήσια κιλά και ίδια το παραδέχεται, ήταν οι ίδιες οι συνθήκες, δέχονταν bullying για αυτό που ήταν η εικόνα της και εκπροσωπούσε. Θα την ακούσουμε. Βεβαίως. Είχατε καιρό να κάνετε θέατρο. Η αλήθεια είναι ναι, και η δραματική σχολή που έχει απορροφήσει πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ αγαπημένη, γιατί γύρω μου υπάρχουν πλάσματα που αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και βέβαια γιατί υπάρχει ο Γιώργος, ο Γιώργος Αλκαίος, που είναι για μας δύναμη. Νομίζω ότι ήσασταν ο λόγος που τον κάνατε να έρθει επ' τη Μήλο στην Αθήνα. Νομίζω ναι, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια τώρα κάνω διαρκείς επισκέψεις και έχει αρχίσει το ψιστήρι, ξέρεις. Δηλαδή του το ξεκίνησες λίγο μαλακά. Του λες, Γιώργο μου, πως ήταν καιρός να αρχίσεις να σκέφτεσαι το. Α, όχι καθόλου. Αυτά ήταν τα πρώτα. Είμαι μια χαρά εδώ και είναι μια χαρά, γιατί ξέρετε ότι εκεί πέρα είναι πάνω στο κύμα, έχει φτιάξει αυτή τη